υπάρχει μια πρόσκληση από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων, η οποία μαζί με το δεύτερο σύστημα προσκόπων Δήμου Κηφισιάς διοργανώνουν αύριο στις 6.30 το απόγευμα μια ομιλία ενημέρωση με θέμα οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Κυριακή αύριο, 15 του μηνός, 6.30, στο 3ο Λύκειο Κηφισιάς, Πελοποννήσου 3, στη Νέα Κηφισιά. Ομιλητής ο Τάσος Μαρκουίζος ή η Αβέρης, ο οδηγός αγώνων και εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης. Θα τον υποδεχτούμε, είναι στη γραμμή νομίζω. Τάσο μου, σε χαιρετώ. Κύριε Μαρκουίζο, ναι. Καλησπέρα. Ακούγομαστε, μια χαρά. Μια χαρά, πολύ καλά. Θέλω να σου πω κάτι που σκεφτόμουν καθώς είχα στο μυαλό μου ότι θα μιλήσουμε σήμερα. Όταν φεύγει κάποιος δικός μας να πάει ένα ταξίδι, τον σταυρώνουμε πίσω από την πλάτη του και λέμε καλό ταξίδι κτλ. Όταν έρχεται η ώρα και του λέμε να προσέχεις και να έχεις το νου σου στις αδυναμίες των άλλων οδηγών και στα στραβοτιμονιάσματά τους, όταν εμείς πάμε να διαχειριστούμε το δικό μας ταξίδι, δεν είμαστε το ίδιο έτοιμοι, νομίζω. Ναι, δεν βλέπω να σταυρωνόμαστε. Όχι. Και το, ναι, είναι αυτό που βασικά πιστεύω και λέω εδώ και πολύ καιρό, ότι αυτό το σταύρωμα του εαυτού μας και της οικογένειας μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αυτοεκτίμηση που θα έπρεπε να έχει ο καθένας μας, για να καταλάβει δηλαδή αυτό που λέω αυτοεκτίμηση, πόσο σημαντικός και πόσο σπουδαίος, ανεκτίμητος και αναντικατάστατος, και αν θέλει αγαπημένος και λατρεμένος είναι για την οικογένειά του και τα παιδιά του. Άρα θα έπρεπε ο καθένας μας, όταν φεύγει το πρωί από το σπίτι, πριν κλείσει την πόρτα του σπιτιού, να δεσμευτεί να ξανακάνει αγκαλιά τα παιδιά το απόγευμα. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το εμπεδώσουμε δηλαδή? Γιατί βλέπεις συμπεριφορές στο δρόμο που λες τυχαία ζω. Δηλαδή, όσο και προσεκτικός να είσαι, βλέπεις πράγματα που δεν τα χωράει νους ανθρώπου. Ναι, γιατί δεν λαμβάνει κανένας υπόψη ότι αυτό που εξελίσσεται καθημερινά και στο οποίο συμμετέχει και το προκαλεί είναι έγκλημα. Το μήνυμα που έχει δοθεί από το σύστημα εδώ και πέρα, ότι υπόκειται μια αταξία καθημερινή, ένα πτέσμα, μια σαχλαμαρίτσα εξαρτησίας, η οποία βεβαίως κλείνει σπίτια σε επίπεδο εμφυλίου πολέμου που δημιουργεί γενοκτονία. Γιατί δεν βγήκε ποτέ κάποιος από το σύστημα, είτε αυτό το σύστημα είτε πολιτικό, είτε αυτό λέγεται ενημερωτικό, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να παράγει αυτό το κομμάτι της μείωσης πληθυσμού. Διότι όταν λέμε ότι με όπλο το αυτοκίνητο βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους και έχουμε νούμερα τα οποία είναι τετραπλάσια των πολέμων του προηγούμενου αιώνα, έτσι να πω για να γίνει κατανοητό ότι στον προηγούμενο αιώνα σε 100 χρόνια έχασαν τη ζωή τους νέοι υπερασπίζοντας την πατρίδα τους, την πίστη τους, την οικογένειά τους, με όλο το οπλικό σύστημα του τάγκ, πολυβόλα, υποβρύχια, αεροπλάνα. Έχασαν λοιπόν τη ζωή τους την ώρα της μάχης σε 70.000 Έλληνες. Όταν σε 50 χρόνια, στο μισό χρονικό διάστημα, με όπλο το αυτοκίνητο, χάσαν τη ζωή τους 140.000 άνθρωποι, 350.000 μείναν ανάπηροι, από αυτούς οι 150 είναι η χειρότερη μορφή θανάτου, είναι οι ζωντανοί νεκροί, καλωδιωμένοι, διασωληνωμένοι με μάσκα οξυγόνου, είναι δηλαδή νεκροί που αναπνέουν απλώς, 200.000 ανάπηροι, οι οποίοι είναι άνθρωποι σαν τον Μπόμπα Γιάνκοβιτς, το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό. Που χτύπησε τα κεφάλια του στην μπασκέτα, ναι. Ακριβώς, με ναι. 5 χιλιόμετρα την ώρα, 10, 15, 20, 25, εκεί μέσα στις πόλεις δηλαδή, έχουμε άλλους 200.000 παραπληγικούς και έχουμε και 2 εκατομμύρια τραυματίες. Αυτό που κάνει βέβαια αυτό το νούμερο απόλυτα σημαντικό είναι ότι το μέγιστο ποσοστό των θυμάτων, οι ηλικίες τους δηλαδή, κάτω από 30, το ονομάζει δηλαδή biggest killer το παγκόσμιο σύστημα, από ηλικίες 15-29. Τι σημαίνει ότι φεύγει κάποιος πριν τα 30, του 25, του 28, του 18 του? Φεύγει λοιπόν από τη ζωή, καταστρέφει τη ζωή του πριν γεννήσει. Ναι, οπότε... δηλαδή πάβει ένα παραγωγή. Ναι. Άρα μιλάμε για μείωση πληθυσμού, άρα μιλάμε για γενοκτονία. Άρα βεβαίως σωστά καθόμαστε με σεβασμό μπροστά στη γενοκτονία των ποντίων. Δεν σεβόμαστε με σεβασμό, αλλά αντίθετα με αλαζονία και επιθετικότητα και μαγιά μπροστά στη γενοκτονία των Ελληνόπουλων σήμερα. Και ένα άλλο που θέλω ιδιαίτερα να μου δώσεις τη γνώμη σου για αυτό το πράγμα, είναι που βλέπω πολύ συχνά μαμάδες και γιαγιάδες και μπαμπάδες να κρατούν τα παιδάκια από το χεράκι και να τα περνάνε από εκεί που είναι το φανάρι, αλλά με κόκκινο. Και σκέφτομαι ότι αύριο θα βγαίνει το παιδί στο δρόμο να πάει σχολείο και θα του λέει, όχι, θα του λέει, θα πας από το φανάρι, το πράσινο. Ενώ
Είσαμε που να πάει σχολείο, το περνάει από το φανάρι ενώ είναι κόκκινο το φανάρι. Μόνο που αυτό λες είναι λίγο αισιόδοξο, δεν θα του το πει καν. Και αυτό που πες πρώτο ότι το σταυρώνει, το φεύγουν, δεν το σταυρώνει, δεν το φεύγουν. Είναι τόσο πια πορωμένος ο Έλληνας με την αφοβία, που ούτε αυτό θα το κάνει. Απλώς να σου συμπληρώσω λίγο στο κομμάτι αυτό για να μπούμε και στην επικαιρότητα αυτών των ημερών που μέχρι προχθές έληξε η διαπραγμάτευση και ότι προχωράμε στη λύση του προβλήματος, να πάρουμε δισεκατομμύρια κτλ. Από εκεί και κουβέντες για το οικονομικό κόστος όλων αυτών που σου περιέγραψα προηγουμένως. Είναι λοιπόν μέσα σε αυτά τα 50-60 χρόνια το οικονομικό κόστος βάσει αρμοδίων επιτροπών στην ΕΕ για το οικονομικό κόστος στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 300% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Αν λοιπόν είχαμε τη στοιχειώδη, αν θέλεις, συνέστηση του τι συμβαίνει και σαν τους Κυπρίους ή σαν τους Λετωνούς είχαμε πετύχει μια μείωση 50%, θα είχαμε εξοικονομημένα 300 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε για τα κοινωνικά ταμεία, για υγεία, για παιδεία, για εξαθλιωμένους ανθρώπους, για την ανθρωπιστική βοήθεια και ανταυτού πηγαίνουμε και τα σπαταλάμε στο να διορθώνουμε τις καθοδόν αλητίες των ανάγωγων, ανημέρωτων, απαίδευτων Ελλήνων. Ένας φίλος ακροατής από την Ιαπωνία, όταν είπα λίγο νωρίτερα στις 4 περίπου ότι θα είσαι στην εκπομπή στις 4:30, μου ζήτησε να πεις τη γνώμη σου για τις μοτοσικλέτες και αν νομίζεις ότι έχουν κάποια πλεονεκτήματα εναντί των αυτοκινήτων και αν ναι, ποια είναι αυτά. Εγώ νομίζω ότι μόνο μειονεκτήματα έχουν. Στο επίπεδο ασφάλειας είναι ευάλωτη, ακάλυπτη στην ανοησία του καθενός, ο άλλου οδηγού, άλλου μέσου μεταφοράς αυτοκινήτου. Ας πούμε, οι οποίοι όλοι οι οδηγοί των αυτοκινήτων δεν τους βλέπουν. Όχι, δεν τους κοιτούν. Το μυαλό τους είναι απασχολημένο με τα προβλήματά τους και δεν βλέπει το μυαλό τους αυτό που κοιτάει τα μάτια τους. Αυτό λέγεται αφηρημάδα. Και το ίδιο μάλιστα συμβαίνει και σε πολλούς οδηγούς μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιούν και το αυτοκίνητο. Θα έπρεπε λοιπόν οι οδηγοί μοτοσυκλέτες να γνωρίζουν το ότι είναι αόρατοι στους ανόητους διαφηρημένους οδηγούς και να μην κάνουν οδήγημα σαν αυτό που βλέπουμε να περνάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα εμπιστευόμενοι την νοητική και συναισθηματική ανικανότητα των αλλωνών. Έτσι λοιπόν, εκτός από το ότι πρέπει να ξέρουν ότι κινδυνεύουν κάθε στιγμή να καταστραφούν και να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, θα πρέπει να είναι σωστά εξοπλισμένοι, έτσι να φοράνε ένα κράνος ίδιας αξίας με τη ζωή τους και όχι ένα κασκέτο φτηνιάρικο, 30 ευρώ, ναι. Να φοράνε και τα δίσκα ρούχα, γιατί τώρα μάλιστα είναι και καλοκαίρι, ότι βλέπεις τα νησιά σε γουρούνες και σε διάφορες μηχανές, και το λέω γιατί μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο, ότι εμφανίζονται πιτσιρίκια χωρίς δίπλωμα, χωρίς κράνος, χωρίς μυαλό, ημίγυμνα, με μαγιό και χωρίς και με σαγιονάρες, όπου ξεπετσιάζονται σε όλα τα νησιά. Και μάλιστα να σου πω και ένα τραγικό που είχα βιώσει πέρσι, ότι είχα πάει στην Πάρο και έκανα μια ομιλία σε Λύκεια και κάποιος κινηματογραφιστής μου είπε ότι είχε γράψει ένα συνέδριο περιφερειαρχών της Τίνου, της Σύρου, της Πάρου, της Μυκόνου, οι οποίοι είχαν προβληματιστεί από την κατακόρυφη αύξηση των τραυματισμένων παιδιών, τα οποία ήταν τόσα πολλά που είχαν μπουκώσει τα ιατρικά κέντρα. Και αυτό το πρόβλημα λοιπόν σκέφτηκαν οι άνθρωποι της περιφέρειας να κάνουν ένα συνέδριο για να δουν πώς μπορούν ριζικά να το αντιμετωπίσουν. Και μετά από μια πεντεώρη συνεδρίαση που ακουμπήσαν τις ψυχές και το νου τους κάτω, αποφασίσαν να μεγαλώσουν τα νοσοκομεία. Γιατί θα δημιουργούν δεκτές εργασίας. Λοιπόν, ας μεγαλώσουν και τα νεκροταφείς. Κατάλαβες, αυτή η νοοτροπία όπως τώρα η ίδια, αν θέλεις, δεν κάνει τίποτα από το να δείχνει. Αυτό που θα το έχεις ακούσει, φαντάζομαι, ότι αιωρείται μία μείωση προστίμων. Ναι, όπου ενώ ήταν, ας πούμε, το εγκληματικό, η εγκληματική παραβίαση κόκκινου, ας πούμε, που είναι μία απόπειρα φόνου, ήταν 700 ευρώ που την πληρώναμε με 50% έκπτωση, αν τα πληρώναμε τόσο 10 ημερών, δηλαδή μας κάνανε εκπτώσεις σε φόνου, σε απόπειρες φόνου, τώρα δεν θα είναι 700, θα είναι 350 και 50% έκπτωση αν τα πληρώσει μετρητή 175 και αν το πληρώσει και με πιστωτική κάρτα άλλο 20% έκπτωση. Και συγγνώμη δηλαδή. Πόσο κάνει ένας άνθρωπος. Φαντάζομαι. Δηλαδή, το τελευταίο. Ναι, Ολοκλήρωσε. Ήθελα να πω δηλαδή το τελευταίο ανάχωμα που μπορεί να αναχαιτήσει τη μαγιά του Έλληνα στον δρόμο, ο οποίος Έλληνας δεν φοβάται για τη ζωή του, για την οικογένειά του, για την ακεραιότητά του και το μόνο που φοβάται είναι να αδειάσει η τσέπη του, το αντίθετο θα έλεγα. Πρέπει να αυξηθούν κατακόρυφα τα πρόστιμα, όχι με σκόπο να πάρω τα λεφτά από τις παραβάσεις,
αλλά να φοβήσω σε αυτό που σέβεται και φοβάται και είναι η τσέπη του, έτσι ώστε αυτός να πηγαίνει σιγά και προσεκτικά, ώστε να μην πληρώσει πρόστιμο και τελικά να γλιτώσει τη ζωή του. Δηλαδή, αν οι μοτοσυκλετιστές είναι αόρατοι για τους οδηγούς, όπως λες, οι ποδηλάτες τι είναι? Οι ποδηλάτες για μένα δεν δικαιούνται καν να κυκλοφορούν στον δρόμο. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Για αν υπάρχει δήμος που έχει προβλέψει ποδηλατόδρομους με προδιαγραφές και με σεβασμό μάλιστα και ακόμα και σε αυτούς, είναι αδιανόητο που ακούω μερικές φορές καλέσματα από δήμους, πάρτε τα ποδήλατά σας και κυκλοφορήστε στην Αθήνα και το πρώτο πράγμα θα σας κάνουν μαύρους οι εξατμίσεις των φορτηγών και των λεωφορείων και θα σας πατήσουν τα αυτοκίνητα, ας πούμε, και θα σας βγει η ανάσα να πάρετε τις ανηφόρες για να πάτε προς το γουδί, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν είναι επιτρέπεται να προσκαλείς τα παιδιά των πολιτών σε ένα χώρο χωρίς ποδιάγραφες ασφάλεια. Άλλωστε μου γράφει εδώ η κυρία Λένα Προεστάκη ότι μια απόπειρα κατασκευής ποδηλατόδρομου σε Άγιο Θωμά, Παράδεισο και Πολύδροσο όταν εγγενιαστεί, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δηλαδή το παλεύουν χρόνια από ό,τι μου γράφει. Ακριβώς. Όταν το κάνουν, και βέβαια αυτό είναι για κάποιο περίπατο. Είναι περιπατόδρομοι με το ποδήλατο όπου μπορούν τα παιδιά να βγουν και να τσουλήσουν λίγο με κάποια ασφάλεια. Όχι να βγαίνει και να κάνει βόλτα το κάθε πιτσιρίκι εκτεθειμένο στην ανοησία και στην αφηρημάδα του κάθε συμπολίτη. Ακόμα και στην ανοησία του μπαμπά του. Γιατί οι άνθρωποι στις γειτονίες, να σου πω ότι το μέγιστο ποσοστό των θυμάτων, το 87% συμβαίνει μέσα σε πόλεις με ταχύτητες μικρότερες από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Που σημαίνει ότι τα παιδιά κινδυνεύουν να χτυπηθούν και να πατηθούν από τους αφηρημένους γονείς τους και συγγενείς τους και γειτόνους τους. Δηλαδή αυτό είναι μια τριτοκοσμική πραγματικά κατάσταση. Έτσι. Τώρα η συνολικότερη εκπαίδευση του πληθυσμού, καλά στα σχολεία και σε όλα αυτά που πηγαίνεις εσύ, Τάσο μου, και όπως για παράδειγμα στην συνεργασία αύριο, την ομιλία που θα κάνεις στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων στην Κηφισιά, παλαιότερα υπήρχε ένας τρόπος να εκπαιδευτεί και ο κόσμος, διότι και εσύ και ο Σταθάκης ο αείμνηστος μιλούσατε συχνά από την τηλεόραση και αντιλαμβανόταν λίγα περισσότερα πράγματα ο κόσμος. Τώρα αυτό δεν γίνεται πλέον. Δηλαδή η ενημέρωση... Τώρα έχουνε... Ναι. Αυτό. Έχουν μειωθεί, έχουν μηδενιστεί. Σπάνια κάποια κανάλια ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά καλούν. Έχει απαξιωθεί πλήρως αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια από το διαδίκτυο που έχει λίγο μεγαλώσει ο αριθμός των ανθρώπων που το παρακολουθούν. Αλλά για μένα θα έπρεπε αυτό το τραγικό θέμα που κοστίζει τόσα δισεκατομμύρια, που είναι αποτέλεσμα θανάτου και αναπηρίας νέων παιδιών σε βίντεο γενοκτονίας, να το πάρει πάνω το πρωθυπουργός της χώρας, να το αναγάγει σε εθνικό θέμα και να προσπαθήσει να το μεταδεύσει και να το αντιμετωπίσει έτσι ώστε να πάψει η χώρα να απαξιώνεται διεθνώς. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν ταξιδιωτικές οδηγίες σε όλο το πλανήτη από πολλές χώρες που σέβονται την ακεραιότητα και τη ζωή των ανθρώπων τους που θα γίνουν τουρίστες αύριο το πρωί στην Ελλάδα, που τους προτρέπουν στο να μην οδηγούν αυτοκίνητο στην Ελλάδα, να μην συνεπιβαίνουν, να μην νοικιάζουν, διότι οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι και οδηγεί επίπεδου τριτοκοσμικών. Μάλιστα. Τρομερό. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού με να είστε καλό και σε ευχαριστώ και για την ενημέρωση, διότι είναι σωστό να άνθρωποι να ενημερωθούν και να έρθουν αύριο να ακούσουν πέντε πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εγώ. Ήταν ο Ιαβέρης, έτσι γνωρίζεται με το ψευδόνυμό του, οδηγός αγώνων, ταχύτητος και εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης, ο οποίος θα μιλήσει σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Ένωση Παλαιών Προσκόπων μαζί με το δεύτερο σύστημα προσκόπων Δήμου Κηφισιάς. Το θέμα είναι οδική συμπεριφορά, ασφάλεια. Κυριακή, αύριο, 15 του μηνός, στις 6.30 το απόγευμα, στο τρίτο λύκειο Κηφισιάς, Πελοποννήσου 3 στη Νέα Κηφισιά.